Αισιοδοξία προκαλούν τα πρώτα ουσιαστικά συμπεράσματα για την τρέχουσα τουριστική περίοδο στην Κρήτη, με τους αριθμούς να δείχνουν πως το νησί είναι μπροστά σε ένα νέο ρεκόρ. Μέχρι τώρα πήγε αρκετά καλά. Δυστυχώς τώρα αρχίζουν και υψηλές τιμές. Υψηλή περίοδος. Υπάρχουν τα περισσότερα ξενοδοχεία, έχουν αρκετά δωμάτια κενά. Είναι το Airbnb το οποίο έχει πάρει τη μεγάλη πίτα και βλέπουμε τα ξενοδοχεία και έχουν τεράστια κενά αυτή τη στιγμή και πρέπει να κατεβάσουν τις τιμές τους 15 με 20% για να προσελκύσουν πελάτες. Όταν γίνεται αυτό στο πακέτο πάνω, τότε αρχίζουν οι κρατήσεις και τρέχουν. Δηλαδή όσα ξενοδοχεία δεν είχαν κρατήσεις μέχρι τώρα 70-80% για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, θα ζοριστούν. Για τα υπόλοιπα, όταν υπήρχε αυτή η πληρότητα, δεν υπάρχει θέμα, θα γεμίσουν. Μία όχι τόσο ενθαρρυντική αρχή σημειώθηκε τον Απρίλιο, η οποία όμως άλλαξε από τον επόμενο κιόλας μήνα, με τα δεδομένα να δείχνουν αύξηση των κρατήσεων τόσο τον Μάιο όσο και τον Ιούνιο. Τα ξενοδοχεία της Κρήτης αγγίζουν μεγάλες πληρότητες, γεγονός που δίνει όθηση σε ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία. Με δεδομένη την οικονομική κρίση που υπάρχει στην Ευρώπη, άλλωστε το γνωρίζουμε όλοι, γιατί το ίδιο πράγμα υπάρχει και στην Ελλάδα, αδυνατούν οι οικογένειες με παιδιά να έρθουν, γιατί ως γνωστόν η Κρήτη είναι ένας οικογενειακός προορισμός, όπως είναι και η Ελλάδα. Επομένως, έχουν προχωρήσει οι συνάδελφοι από πολύ πιο πριν σε εκπτώσεις και ελπίζουμε να ισοφαρίσουμε τουλάχιστον τα περσινά δεδομένα για αυτούς τους δύο μήνες. Σε σχέση με πέρυσι έχουν αυξητική τάση, είναι μια μικρή αύξηση. Ελπίζουμε να την κρατήσουμε μέχρι το τέλος, διότι και ο Σεπτέμβριος φαίνεται να έχει καλές κρατήσεις. Γερμανοί, Βρετανοί και Γάλλοι είναι και φέτος οι βασικοί αιμοδότες της κριτικής τουριστικής βιομηχανίας, κάτι που αποτυπώνεται και στα στοιχεία των κριτικών αεροδρομίων. Έχει κόσμο, νομίζω έχει πιο πολύ κόσμο πέρυσι. Απλώς οι άνθρωποι έχουν, όπως έχει όλος ο κόσμος, μια οικονομική στέρηση. Δηλαδή βλέπετε τουρίστες στον δρόμο, αλλά δεν ψωνίζουν. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Οι άνθρωποι, υπάρχει οικονομικό πρόβλημα γενικώς παγκοσμίως. Ήταν καλύτερη πάντως στη ζώνη πέρυσι. Όταν είναι λίγο πιο πεσμένοι. Από την άλλη πλευρά, η αγοραστική δυναμική στα τουριστικά καταστήματα και στην εστίαση δεν είναι ικανοποιητική, με τους καταστηματάρχες να δηλώνουν πως η φετινή χρονιά είναι σίγουρα χειρότερη από την περσινή. Μέχρι στιγμής έχει έρθει κάποιος κόσμος, αλλά δεν έχει χρήματα, δεν ξοδεύουν χρήματα. Το μουσείο, όπως βλέπετε, ανοίγει Τετάρτη στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε δημιουργούνται αυτές οι ουρές και τα μαγαζιά, αν δείξετε την κάμερα, είναι τελείως άδεια.